Σαν βόμβα έπεσε στα στέκια των ψαράδων η είδηση του νέου φόρου που έρχεται με τη μορφή των τελών κυκλοφορίας στα αλλιευτικά σκάφη, την ώρα που η πλειονότητα των παράκτιων αλλιέων με τα βία τα βγάζει πέρα και το επάγγελμά τους οδεύει προς εξαφάνιση. Θα παραδώσουμε τα διάκια στο Δημαρχείο. Θα τα πάμε στο Δημαρχείο ή στο Λιμεναρχείο τα τιμόνια μας. Και τι άδειες στους σκάφους μας. Να έρθουν να τα αναλάβουν οι ίδιοι. Με αυτά που πάνε να βάλουν δεν βγαίνουμε πια. Τα παιδιά μας θα πεινάσουν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Το τέλος στα αλλιευτικά σκάφη θα υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος τους. Για σκάφη έως 6 μέτρα το ετήσιο τέλος είναι 100 ευρώ, έως 8 μέτρα 150, μέχρι 10 225 ευρώ, 338 ευρώ στα σκάφη έως 12 μέτρα, 506 ευρώ έως 15. Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκει και η συντριπτική πλειονότητα των αλλιέων που δραστηριοποιούνται σήμερα στη χώρα και ξεπερνούν τους 10.000. Να έρθει κάποιος από αυτούς που τα βάζει αυτά όλα τα μέτρα. Να ακολουθήσει μια εβδομάδα μαζί μας, να δει αν όντως θα έχει επιτυχία σε αυτό που θέλει να κάνει. Νομίζω ότι μόνο το πάγιο σας ενδιαφέρει. Εδώ μόνο οι φόροι. Μόνο οι φόροι. Για το τι κάνουμε εμείς, πώς ανταπεξερχόμαστε και έχουμε παιδάκια, έχουμε οικογένειες και όλα αυτά δεν συμμερίζεστε. Στο λιμάνι της Ιεράπετρας οι ψαράδες μιλούν για ένα χαράτσι που έρχεται την ώρα που προσπαθούν να κερδίσουν τον καθημερινό άνισο αγώνα με τους λαγοκέφαλους. Τα λαγόψαρα είναι το μεγάλο πρόβλημα εδώ που δεν μπορούμε να δουλέψουμε πια. Νέος ψαράς δεν πάει στο επάγγελμα γιατί δεν μπορούμε να την πεσέρθει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε τα έξω, έχουμε ζημιές στις μηχανές, έχουμε ζημιές στα βίντσα, έχουμε ζημιές στα δίχτυα, έχουμε ζημιές στα παραγάδια. Δεν προλαβαίνουμε να παραγέρουμε, πιάνουμε 5 φράγκα και τα ξεφορτώνουμε. Ευνηδιασμένοι εμφανίζονται και οι αλλοί του Ηρακλείου. Είναι το τελευταίο που περιμέναμε από την παρούσα κυβέρνηση, μια και ο Πρωθυπουργός προεκλογικά είχε πει ότι θα μειώσει τις φορολογίες στο Υπουργείο. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι το επάγγελμα του αλλιέα, όταν ο Θεός θέλει, θα πάει στη δουλειά. Παραδείγματος χάρη σήμερα, βλέπετε, αυτοί κάτω στα γραφεία του εργάζονται, θα πάρουν το μεροκάματό τους. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε πότε θα φτιάξει ο καιρός να πάμε και αν βγάλουμε το μεροκάματο. Και συνάμα έχουμε τώρα και αυτό το θέμα. Είναι μια γροθιά στο στομάχι για τους αλλιείς. Δεν είναι λίγοι οι ψαράδες που θεωρούν μονόδρομο της κινητοποίησης ως μέσο πίεσης μη εφαρμογής του τέλου σε μια πολύπαθη τάξη που δεν έχει άλλα περισσεύματα να δώσει στο κράτος. Εμείς πηγαίναμε συνέχεια στην Αθήνα και κάναμε το ένα και κάναμε το άλλο. Έχουμε πάει 4-5 φορές στο Υπουργείο για τα λαγόψαρα, όλο μας τάζουν, τίποτα δεν μας κάνουν. Ειδικά εγώ έχω πάει 3-4 φορές και είπαθα και το αναπνευστικό με τα δακρυογόνα. Και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι ευκαιρία τώρα να βοηθήσουν και τις ψαράδες. Αλλιώς τα διάκια θα τα παραδώσουμε. Θα συγκεντρωθούμε όλοι, αν μπορούμε να πάμε στην περιφέρεια, να παραδώσουμε τα πιδάλια όπως είπε και ο συνάδελφος, να κάνουμε μια κινητοποίηση, να μαζευτούμε όλοι οι συλλόγοι από την Κρήτη, να πάμε να κλείσουμε τα λιμάνια όπως θα κλείνουν μια φορά και οι αγρότες, κλείνουν τις δρόμους, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Εμείς θα κλείσουμε τα λιμάνια.